Σκληρή απάντηση στις προκλητικές και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς έδωσε κυρίες και κύριοι κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον επικεφαλής της UEFA, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας στην νομή παρέμβαση του Κροάτη Προέδρου στην ελληνική δικαιοσύνη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ακόμα και αν προέρχονται από άστοχες, όπως τις χαρακτήρισε, φωνές εκτός συνόρων. Τις εμπριστικές δηλώσεις άλλωστε του Κροάτη Προέδρου είχε κατακεραυνώσει ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Κροατίας. Την πρώτη απάντηση μετά τις διαδοχικές διπλωματικές απρέπειες του Προέδρου της Κροατίας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Χωρίς να τον κατονομάσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αυστηρό ύφος και με δεικτικό τρόπο φωτογράφησε τον Ζόραν Μιλάνοβιτς, τηλητεύοντας τα όσα αποκλειστικά εναντίον της χώρας μας ανέφερε ο Κροάτης Πρόεδρος, πριν αλλά και μετά την προφυλάκηση των χούλιγκαν συμπατριωτών του. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ούτε η χώρα ούτε η ελληνική δικαιοσύνη δέχεται υποδείξεις από καμία άστοχη φωνή εκτός συνόρων, ακόμα και αν αυτή είναι επίσημη. Ο Ζόραν Μιλάνοβιτς, κουνώντας το δάχτυλο στην Αθήνα και με αρκετή δόση ειρωνίας, υποστήριξε πως οι ελληνικές αρχές αντιμετώπισαν τους κρατούμενους οπαδούς στην Δυναμό Ζάγκρεπ σαν εχμαλό τους πολέμου. Τι λέτε στους ρόμπλινι κοντεράτ, το σε πράγμα βέζενα αίμα. Νί είναι πίλο δόβολνο να ιδεντιφιτσίραει ο κοντά τραζου ούβοιτσου Κένεδα, Κένεδια 70 godina kasnije. Tko bi bili ti odgovorni, nego su ih sve potrpali u pritvor. Ne držim nimalo do njih, to nema veze s pravom. Dakle, ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Η ελληνική πολιτεία πάντοτε εγγυάται την τήρηση της νομιμότητας και την ακεραιότητα όσων βρίσκονται σε σοφρονιστικά καταστήματα. Οποιασδήποτε δηλώσεις που στρεβλώνουν την πραγματικότητα δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία υπό τις παρούσες συνθήκες. Των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παρέμβασης της Αθήνας είχε προηγηθεί το άδειασμα του Κροάτη Προέδρου από τον Πρωθυπουργό της χώρας με τον Αντρέι Πλένκοβιτς να κρατά χαμηλούς τόνους, ζητώντας την ολοκλήρωση της έρευνας και στη συνέχεια την αναπέλαση των χούλιγκαν στην Κροατία. Κατηγορούνται για 3 εγκλήματα: συνεργασία με εγκληματική οργάνωση, υλικές ζημιές και τραυματισμός. Πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι στα χέρια των Ελλήνων εισαγγελέων και της δικαιοσύνης, όχι στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. Η αντίδραση του Αντρέι Πλένκοβιτς ήρθε μετά τις απειλές του Ζόραν Μιλάνοβιτς περί βεντέτας, ενώ οι απολογίες των κατηγορουμένων ήταν σε εξέλιξη, με τις πρωτοφανείς δηλώσεις του να προκαλούν την ηχηρή παρέμβαση και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.